Λαχτάρισαν οι κάτοικοι του χωριού Καλύβια του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων εξαιτίας της φωτιάς που ξέσπασε το πρωί στην περιοχή. Οι ισχυροί άνεμοι έκαναν τους πάντες να αγωνιούν, με την πυροσβεστική υπηρεσία να σπέβδει άμεσα και με ισχυρές δυνάμεις προκειμένου να προλάβει τα χειρότερα. Λίγο πριν τις 11 εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην περιοχή Καλύβια σε χορτολιβαδική έκταση και καλλιεργήσιμη. Μεγάλη φωτιά ενδιάμεσα μεσοχωριού και Καλυβίων στον Αναποδάρι, μέσα στον Αναποδάρι. Στη μάχη ρίχτηκαν από νωρίς και δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα που εναλλάξ έκαναν ρήψεις νερού από αέρος. Στην ισχυρή άνεμη έπνοια στην περιοχή έγινε κινητοποίηση άμεση από την υπηρεσία μας 25 οχημάτων, 70 ανδρών. Δεν ξέρουμε από πού προήλθε η φωτιά. Επιχείρησαν πάρα πολλά οχήματα της πυροσβεστικής και ένα αέρια μέσα. Στο πεδίο και δυνάμεις της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μηχανήματα Δήμων, Μινώα, Παιδιάδωση, Αρχανών, Αστερουσίων, υδροφόρες. 5 υδροφόρες από το Δήμο, 5 χωματουργικά μηχανήματα και καταφέραμε σε σύντομο χρονικό διάστημα, παρά τους ισχυρούς ανέμους που έπνεαν στην περιοχή και δυσχέραναν το έργο μας, να θέσουμε την πυρκαγιά σε μερικό έλεγχο. Ακόμα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα μηχανήματα και οι πυροσβέστες επιχειρούν προκειμένου να σβήσουν για την τελευταία εστία φωτιάς που υπάρχει. Έχουμε καμένα στρέμματα από ελαιόδεντρα, φυτική βλάστηση που υπήρχε μέσα στον Αναποδάρι. Αργά το μεσημέρι η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, αφού πρώτα κατέκαψε περισσότερα από 20 στρέμματα γεωργικής, χορτολιβαδικής και δασικής έκτασης, ενώ στην περιοχή παρέμειναν ισχυρές δυνάμεις υπό το φόβο της αναζωπήρωσης. Ευτυχώς οι κίνησεις ήταν πολύ γρήγοροι, τόσο από τους πυρεσβέστες όσο και από τους δήμους, τους όμορους δήμους, και καταφέραμε να θέσουμε τη φωτιά υπό έλεγχο. Να ευχαριστήσουμε και το Δήμο Μινώα που έστειλε τα μηχανήματά του και την περιφέρεια Κρήτης που έστειλε υδροφόρες για να πληρώνονται τα πυροσβεστικά οχήματα, καθώς επίσης και την πυροσβεστική υπηρεσία για όλες τις προσπάθειες προκειμένου να μην επεκταθεί φωτιά. Βρισκόμαστε σε αυξημένη ετοιμότητα λόγω των συνθήκων που διανύουμε αυτή την εποχή, λόγω των θερμοκρασιών που είχαμε, λόγω των ισχυρών ανέμων, της θερμοκρασίας που ξαναείπαμε και την καύσιμη ύλη που υπάρχει και στην περιοχή λόγω ξηρότητος. Η πυροσβεστική υπηρεσία της Κρήτης είναι επιποδός κάθε μέρα με δεκάδες περιστατικά να απαιτούν την παρέμβασή της. Προσπαθούμε να περιορίσουμε τις πυρκαγιές από αμέλεια, είμαστε σε αυξημένη ετοιμότητα. Παρακαλούμε τους συμπολίτες μας και όσοι δραστηριοποιούνται στην Ήπεθρο, είτε κινούνται για ψυχαγωγικούς λόγους είτε για επαγγελματικούς, είμαστε προσεκτικοί για όλο το αμέσως επόμενο διάστημα, ούτως ώστε να μπορέσουμε να προλάβουμε, να μην έχουμε πυρκαγιές οι οποίες θα καταστρέψουν και θα κάνουν ζημιά σε περιουσίες και ζωή ανθρώπων.